Γεια σα! Γεια σα και χαρά σα! Καλώ ήρθατε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο του Trace and Chase για άλλο ένα επεισόδιο από τη σειρά Lost Tapes με την υποστήριξη τη Τύχημα. Σήμερα θα γνωρίσουμε και θα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια, όχι πω έχει φύγει ποτέ από αυτήν, έναν παίκτη. Διάφοροι παίκτε ξεπίδησαν από διάφορε καταστάσει και διάφορε αφετηρίε. Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν παίκτη, για την ακρίβεια, μια παιχτάρα που ξεπίδησε μέσα από θερμοπίδακα. <Συσσμίδε> Και δεν μου λε τώρα, <"Συσσμίδε> έχει καμιά εικόνα από τα γκέιζερ τη Ισλανδίας. <Συσσμίδε> από εκεί ξεπίδησε Κώστα Τσαρτσαρή. Σε πρακα... ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ ποτέ Καλησπέρα, ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Και ενώ τα έχουμε πει πολλέ φορέ στο παρελθόν μαζί, Νομίζω και σε πολλά ωραία μέρη. Αλλά σαν αυτό νομίζω πρώτη φορά. Έτσι, να τα πρώτη λέμε αυτά. Που και ένα δημοσιογραφικό κανόνα να τα λέτε, Ρε, και να τα γράφετε. <laughs> ε, είναι μια ιστορία που πάντοτε έχει το ενδιαφέρον τη. ανεξαρτήτως του πόσε φορέ την έχει διηγηθεί, το πώ βρέθηκε τότε mm -hmm. στην Ισλανδία. Δηλαδή, είναι κουφό εντελώ. Κουφό σίγουρα τώρα πηγαίνει και πάρα πολύ κόσμο. Ε, και πήγε ο Βίλη και, είπες... και πήγε και ο Τζόλο. Έτσι ακριβώς. Στην ίδια ομάδα κιόλα. Ναι, στο... στην ίδια στο... ομάδα. Στον Κρίνταβι. Του έδωσα και τύψ να ξέρουν έτσι και ε, πού α, θα φάνε και τι θα κάνουν, ναι, αλλά κλείσαν ναι, τα μαγαζιά. Μου το έχουν Έχουν περάσει 30 Μιλήσα χρόνια. Μου το έχουν για το πού θα πηγαίνουμε. <laughs> Αυτό ακριβώ. Ε, λοιπόν, η Ισλανδία πώ προέκυψε. Ε, με το που τελείωσα λοιπόν το Λύκειο, ε, εμφανίστηκε ένα κύριο μάνατζερ τη Θεσσαλονίκη κιόλα, μια που είμαστε εδώ ο οποίο πρότεινε να κάνουμε ένα ταξίδι στην Αμερική μαζί με άλλα παλικάρια έτσι, της Βορείου Ελλάδος σε ένα κάμπ στο Νιου Τζέρσι. Ε, Ανάμεσα μας... σε αυτά τα παλικάρια ήταν κανένα συνομήλικό σου που δεν λέω να έγινε τσαρτσαρίς, αλλά που ο να ο έκανε. Ο Κουτσό. Α, ο Κουτσό. Ο, ο Νιου Και άλλα παιδιά που δεν συνέχισαν ναι. έτσι, το, το άθλημα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ε, οπότε παίρνουμε τα μπαγκάζια μα, πηγαίνουμε Νιου Τζέρσι, ένα κάμπ όπου πρώτη φορά είχα συναντήσει τόση πολύ προπόνηση στη ζωή μου. Και να πω την αλήθεια, και έκτοτε πάλι δεν το είδα. Τρει φορέ την ημέρα, τελείω το τρέξιμο. Ε, κερδίζω ε, υποτροφία για μία δεύτερη εβδομάδα, οπότε φεύγουν όλοι στην Ελλάδα και μένω μόνο μου. Σαν τι πίστε πήγαινε και ε, ε κάπως έτσι πήγαινε. Φενικά φενικά. Ναι, πήγαινε, στο <laughs> πήγαινε, ναι, <laughs> πήγαινε. στο επόμενο επίπεδο. Ναι, Πάμε στην άλλη πίστα. Αλλά ούτε κινητά να υπάρχουν τότε, με quarters να παίρνουμε τηλέφωνο. Πού <laughs> να φτάσει ένα quarter για να καλέσει από το New Jersey στην Ελλάδα κλπ. Ε, Τέλο πάντων, η επικοινωνία δύσκολη και για έναν. Ε, 18 χρόνια. Ε, ακόμα, έτσι δεν θα είχα κλείσει. Ε, Όπω και να έχει, εκεί ήταν προπονητή, ο μετέπειτα προπονητή μου στην ομάδα τη Γκρίταβικ στην Ισλανδία. Ο Μπένι Γκούτμουντσον. Αυτό, αυτό ακριβώ. Ο οποίο αμαρικανο... ήταν αμερικανοθρεμένο, μου έκανε επιτόπου την πρόταση. Μου λέει, θα ήθελε να έρθει να παίξει μια ομάδα στην Ισλανδία, είμαστε αυτοί και αυτοί, κάνουμε αυτό και αυτό. Φυσικά δεν απάντησα εκείνη τη στιγμή. Λέω, πήρα τα στοιχεία του, γύρισα στην Ελλάδα. Είχα εδώ πέρα κάτι επαφέ με τον Μακεδονικό και τον κύριο Τσολάκη ω προπονητή τότε, μήπω και πηγαινε α Α2. Ε, δεν ε, πήγε καλά η ιστορία και με τον Φίλιππο Βερία. Παίρνω την απόφαση, λέω πάω Ισλανδία. Η υπόθεση Μπόσπαν τότε ήταν τη Ποδό, ναι, οπότε ε, νομίζω έμενε ελεύθερο. Αυτόματα κάτι τέτοιο ήταν, νομίζω έπαιρνε το δελτίο σου. Ναι, ήταν με την διακίνηση των παιχτών, με την κυκλοφορία των παιχτών στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατέληξα λοιπόν στην Ισλανδία όπου τα πράγματα δεν ήταν ακριβώ έτσι, δηλαδή δεν πήρα το δελτίο μου. Το letter of clearance δεν βγήκε εύκολα. Και βέβαια αυτό δούλεψε ε, ε, ισόφελός μου, διότι λόγω του New Jersey, του Camp, ένας κύριος εκεί πέρα διοργάνωνε ένα tour στα κολέγια με μία All-Star ομάδα. Converse τότε ήταν μεταξύ χορηγό, ε, Converse All-Stars λεγότανε. Και πηγαίνουμε παιδιά από όλο τον κόσμο τώρα, από Βραζιλία από Αφρική, Ασία και πάει λέγοντας, ε, να παίξουμε exhibition games με κολέγια. Florida State σε Midnight Madness. Πού να τα δω αυτά από το έτσι. Oh, δηλαδή δεν υπήρχε you. τώρα Ούτε αυτή. Ούτε στον ιερό. Έτσι ακριβώ. Ε, το οποίο ε, δημιούργησε και ένα καλό βιογραφικό. Έκτοτε δηλαδή ερχόντουσαν ε, συνέχεια φάκελοι από τα, από τα, κολέγια στο σπίτι μου για να μπορέσω κάποια στιγμή να τα παρακολουθήσω και πάει λέγοντα. Ε, γυρνάω Ισλανδία λοιπόν και η ιστορία ψιλογνωστή, βγαίνοντα τρίτο rebounder στην Ευρώπη, ε, ε, ακούγεται το όνομά μου. Γιατί κανεί δεν ήξερε το όνομά μου έκτοτε, πριν από αυτό μάλλον διότι ποτέ δεν αποτέλεσα και μέλο εθνικών ομάδων. Οπότε... Έπαιξε όμω μετά στο τράπανι, πού έπαιξε. Μετά έπαιξα μετά. εθνική νέων. Ακριβώ. Yeah. Ελπίδων, μάλλον ελπίδων, τότε. Ελπίδων, ήταν, ελπίδων. Όπου βγήκαμε 13η, yeah. δηλαδή εντάξει, τώρα ήταν μια ιστορία αμαρτία. Με πολλού μεγάλου παίχτε, μετέπειτα μεγάλου παίχτε. Και διαμαντίδη εκείνη την ομάδα. Όχι, Όχι. Παπαλουκά, Τικούδη, Χατζιβρέτα. Ε, κόσμο. Ε, και επίση ε, έχει τη, τη σημασία το γεγονό ότι με το που για να κάνω μια χρονική υπέρβαση προ τα εμπρό, Έγραφαν λάθος και το όνομά σου. Δεν έγραφαν το ρο. Καλά, ναι. Ακόμα, Δεν και, τώρα, και, την τάξη, ακόμα και τώρα έχει το Τσατσαρί. που Μη μιλήσω για τον τονισμό. Εντάξει, λίγουσα ποτέ. Έτσι πάντα στην <laughs> προ. <laughs> πάντα. <laughs> ε, τι θυμάσαι από την, από την Ισλανδία. Ε, καταρχάς, τη φιλικότητα των ανθρώπων. Μιλάμε για εκπληκτικό λαό, άνθρωποι έξω καρδιά. Ε, έχουν την ιδιαιτερότητά του ότι είναι σχετικά αποκλεισμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι, στη μέση του Ατλαντικού και δι του Βόρειου κιόλα. Ε, είναι σχετικά προ την Αμερική πλευρά η κουλτούρα του. Έχουν μια τεράστια βάση οι Αμερικάνοι και γι' αυτό και έχουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Ε, εκμεταλλεύονται τι θερμέ πηγέ, τα ναι. θερμένα νερά. δωρεάν. Καλά θα ναι, και έτσι ακριβώ. Ε, ένα συμπέκτη ε, Αμερικάνων ονόματι Βίλσον. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε κάποιον επαφή μαζί του. Ε, με τον Ντάρι, ε, όχι, λίγο στα social media. Yeah. Ε, καμιά φορά λέμε τα δικά μα ε, ψέματα. Ε, για τα παιδιά, yeah. τα εγγόνια του, μάλλον. Ε, Αυτό έχει εγγόνια, εγώ ακόμα όχι. Ε, αυτή είναι η επαφή μα. Αλλά εντάξει, οι εμπειρίε που κέρδισα εκεί ήταν yeah. ζωή. Δηλαδή, γυρνώντα στην Ελλάδα και στην Αθήνα ύστερα για να παίξω, ήταν παιχνιδάκι με το συζητάμε. Το, το κουβάρι ξετυλίγεται, αρχίζει να ξετυλίγεται στη Βέρεια. Λέω εγώ τώρα ότι το να είσαι ευεριώτη και να μην παίξει χάτμπολ εκείνη την εποχή το λε και ασέβεια και ηρωσιλία. Mm -hmm. ε, για εκείνου που δεν ξέρουν να πω ότι εσύ έπαιξε χάτμπολ, mm -hmm. αλλά υπάρχει ένα περιστατικό εξαιτία του οποίου mm -hmm. παράτησε το χάτμπολ, που είναι εθνικό mm -hmm. άθλημα στη Βέρεια. Mm -hmm. ε, ξεκίνησα, έκανα όλα τα αθλήματα. Mm -hmm. Στο σχολείο λοιπόν, σχολικό αθλητισμό ήμουν πολύ καλό στο άλμα εις ύψος με μετάλλιο εκεί πέρα στα τοπικά. Ήμουν mm -hmm. καλό στο βόλεϊ, για του λόγου. Ε, και φυσικά και ποδόσφαιρο όπω όλα τα παιδιά τη ηλικία μα ε, έπαιζα. Ε, και κάποια στιγμή ασχολήθηκα με το handball, Ένα παιδομάζωμα που γινόταν yeah. εκεί στην περιοχή. Οπότε άρχισα να κάνω τρει-τέσσερι προπονήσει με εξαιρετικά αποτελέσματα. όπου έρχεται αυτή από βράδα ημέρα, α πούμε. Που... Τι θε, Γιώργη. Ιντερ. Ιντερ. Μπράβο. Σωστά. Και γυρνάω να σκοράρω μπροστά μου αμυντικό. Πέφτω πάνω του, πέφτουμε μαζί στο δάπεδο. Και Το παιδί παθαίνει διάσηση. ή κάτι τέτοιο γιατί δεν πρόλαβα. Από την τρομάρα μου και το άγχο, σηκώθηκα και έφυγα. Πραγματικά έτρεξα, έτσι. <laughs> Είναι δηλαδή κινηματογραφικό. Και με αναζήτησε ο προπονητή. Του είπα: Δεν θέλω άλλο. Ντράπηκα. Ντράπηκα ναι. πολύ τότε. Και ξεκίνησα ύστερα λίγο πιο σοβαρά το θέμα του μπάσκετ. Που υπήρχε ήδη στη ζωή μου. Αλλά αποφάσισα να πάω στο αθλητικό γυμνάσιο. όπου ήταν τότε μια μόδας. πολύ καλή περίπτωση. Ναι, ναι. Μόδα. Και, και μόδας από τότε. εκεί βγήκαμε και πάρα πολλοί αθλητέ, να πούμε ναι, την αλήθεια, ναι. έτσι. Οπότε ξεκίνησα αθλητικό γυμνάσιο με τον Αδάμο Μητρέγκα προπονητή. Κάθε μέρα να μου δείχνει λοιπόν τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια για τρία συνεχή χρόνια. Αυτό είναι στο... στη Γεωβερία, στη Γυμναστική Ένωση. Ε, αυτό. Είναι ε... τα πρωτόλια ε... Στη Γεωβερία. Στην αρχή γυμνασίου πήγα ε, πιο οργανωμένα και πήγα σε σύλλογο που ήταν η Γυμναστική Ένωση Βερία, η ΓΕΒ ακριβώ, ε, όπου έμεινα εκεί για τρία χρόνια και μετά πήγα στην, ε, στο Φιλίππο. Ωραία. Ε, εδώ. Ο τρόπο με τον οποίο να αποεσχύνει που λένε παρά τι εσάφησε, Σίξιλ την ομάδα και τα πρωτόλια σου στο γάτμπορ, έχει να κάνει και εξακολουθεί να είσαι αυτό που έλεγε ο Ιωαννίδη καλή του ώρα, ότι είναι παιδί κορίτσι του Αρτσαρή και πρέπει να λυτεύσει λίγο παραπάνω για να κυριαρχήσει και να του τσακίζει όλου. Εντάξει, έχουν υποθεί πολλά γενικά για αυτό το κομμάτι και επειδή τώρα είμαι και ένα άνθρωπο όπου ασχολούμαι με τα παιδιά και πρέπει να κρίνω και προσωπικότητε κτλ., εγώ δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτό. Ε, άλλοι λένε ότι πρέπει να έχει τσαγανό και έσω. Το τσαγανό είναι κάτι διαφορετικό το να το βγάλει. Δηλαδή δεν πρέπει να πλακώνεσαι με τον καθένα που βρίσκει μπροστά σου. <laughs> τσαγανό είναι να έχει εγωισμό. Αν κάτι δεν σου πάει καλά, να τρέξει περισσότερο, να παλέψει περισσότερο και πάει λέγοντα. Θεωρώ ότι η καριέρα μου έχει δείξει ότι και στα ε, επιθετικά rebound πήγαινα και το κορμί μου το έβαζα και έπαιζα και με υψηλότερου και δυνατότερου αντιπάλου ε, χωρί ε, να φοβάμαι. Ε, <laughs> ναι, γιατί κάποια εποχή δεν θυμάμαι, <laughs> το έχει σχολιάσει και το κοβεντιάσει μαζί μια σύνδεξη. Δεν θυμάμαι ποιο ηλίθιο είχε πει: Έλα, Μόρο Τσαρταρή, είναι άψυχο. Ελπίζω τουλάχιστον <laughs> να βγήκε μετά και να είπε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. <laughs> Όχι. Ε, όλα αυτά τα χρησιμοποιούμε και ω κίνητρο. έτσι, ναι, Είναι στον ναι. άνθρωπο κιόλα. Ε, και αν δεν είχα ψυχή, πραγματικά δεν θα το έπαιρνα ω κίνητρο και θα τα παρατούσα και θα φεύγα. Ε, θεωρώ ότι το μπάσκετ είναι πολλά ε, διαφορετικά πράγματα. Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι για μερικού. Παρ' όλα αυτά όμω. Η εργατικότητα, η αφοσίωση, η πειθαρχία που έχει κάποιο και ενδεχομένω και η ξυπνάδα να μπορέσει να προχωρήσει και να βελτιωθεί. Λοιπόν, εσύ ήσουν ανέκαθεν καλό πασέρ <κυκλή> και πολλέ φορέ είχε περισσότερε ασύρσει από rebound. Εδώ να πω βεβαίω ότι ο Κώστα Τσατσαρή, τιμή και <στονίκη> δόξα στον Τσαρτσαρή, είναι ο πρώτο rebounder όλων των εποχών στην Α1. Ε, γιατί δεν υπήρχε από το εξωτερικό. γι' τι πά να πει αυτό, δεν Όχι, εντάξει. 2.173 για το κοντέρ. Ήταν, και σταμάτησε ναι. και στα 34. Mm, και είχε ναι. πολύ μπάσκετ ακόμα να παίξει. Λέω εγώ τώρα. Η καρδούλα μου και το ε, στομάχι μου όμω έλεγε άλλα πράγματα. Το στομάχι. Ε, το στομάχι Καλύτερα να μην έρθει αυτό. Γιατί ε, μου κάνει πάσε και θέλω να κάνω μια υπέρβαση τώρα. Ε, όταν σταμάτησε, mm -hmm. δηλαδή μετά το τελευταίο τελικό το 2013, ε, στη σειρά των τελικών Ολυμπιακό Παναγνωτικό, mm -hmm. πρώτα απ' όλα σταμάτησε ω yeah. Ε, Λε ότι ο κόσμο του μπάσκετ έγραψε. Δεν ήταν πολιτισμό τότε οι επιστολέ. Τότε είχαν αρχίσει οι παίχτε mm -hmm. να ανακοινώνουν με επιστολέ μακροσκελή ή σύντομε τα αντίο του. Ε, έχω κρατήσει δύο σημεία που μου είχαν κάνει εντύπωση. Ο κόσμο του μπάσκετ για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Mm -hmm. Έρχεται και κουμπώνει αυτό mm -hmm. με εκείνα που έλεγε προηγουμένω. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ναι. Έτσι. Ε, σε κάποια άλλη συνέντευξη ανέφερα και για τα δύσκολα παιδικά χρόνια με θέμα το bullying. Ναι. Που, όπου ε, το μπάσκετ για μένα ήταν μια διέξοδο έτσι να βγάλω χρηματάκια. Ε, για το σωματότυπο. Ο ψηλότερο, ε, αδύνατο, πολύ αδύνατο. Τηλεγραφόπουστο ε, και θε. Ναι, εκείνη την εποχή. Ε, φραγκεστάιν. <laughs> τι να σου πω τώρα, πολλά και διάφορα. Ναι, εντάξει, οκ. Τα παιδιά δεν έχουν stop πουθενά έτσι πραγματικά μπορούν να πούνε πολλά. Ε... Θα ναι. ήταν και ωραίο εκείνο που είχε πει σε διακόπτω τώρα πάλι, αλλά έχει να, ναι, ναι. ροή και ηρμό λόγου, δεν σε φοβάμαι. Ε, που είχε πει η μαμά η Σοφία mm -hmm. σε ένα διαφημιστικό ή το 5 ή το 6. Λέει και ψήλωνε, ψήλωνε, ψήλωνε. ψήλωνε. Ναι, ψήλωνε. ναι, ναι, έτσι, έτσι. <laughs> Ήμουν ανέκαθεν ο ψηλότερο από. Νομίζω κιόλα από το μευτήριο. <laughs> Αν δεν απαντώ, <laughs> Με, πρέπει να ήμουν ο μόνο που προεξήγαν τα πόδια του στην. Ε, το καλαθάκι, ξέρω ναι. τι ήταν εκεί. Ε, οπότε, ναι, είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Ήταν μεγάλη αγκαλιά το μπάσκετ για μένα, γιατί και πολύ καλού φίλου έκανα μέσα από εκεί. Ε, ανοίξαν οι ορίζοντέ μου. Ε, είδα πολλά μέρη του πλανήτη χάρη στο μπάσκετ, γιατί ενδεχομένω διαφορετικά δεν θα είχα φύγει από τα στενά όρια τη συμμαθία. Ε, Έχει σκεφτεί ποτέ, απροπό που λένε και οι Γάλλοι, τι θα είχε κάνει στη ζωή σου αν δεν υπήρχε, παιδί μου, μπάσκετ και αν δεν υπήρχαν και σπορ. Δηλαδή, ε, και αν δεν ήσουν και ψηλό, ώστε να σε έλκυε τον μπάσκετ, δεν ήσουν ένα κανονικό συμβατικό άνθρωπο που γεννήθηκε στην Βέρεια, μεγάλωσε στη Βέρεια και δεν είχε καμιά διέξοδο στον αθλητισμό. Mm -hmm. Τι θα είχε κάνει τη ζωή σου. Κοίταξε, εγώ είχα πολύ μεγάλα σχέδια. Ναι, 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 Ήθελα να σερβιτόρο. μαζί μου. Ήθελα να γίνω σερβιτόρο. <laughs> Έτσι, δεν σε σεβασμό φυσικά για του ανθρώπου που κάνουν αυτό το πολύ ωραίο επάγγελμα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που κουβαλούσα yeah, τον δίσκο that's με that's 15 that's. ποτήρια, α πούμε, όλο αυτό. Το λέω. Ο μεγάλο, θα ο σερβιτόρο. Λοιπόν. Ε, αν, α, αν δεν γινόμουν σερβιτόρο όμω, yeah. ενδεχομένω θα ασχολούμουν κάτι με την αγροτική ζωή που έχει mm. η Βέρεια έτσι. Είχαμε και εμεί χωράφια με ροδάκινα, από εκεί εξέλιξα και το μακρινό μου σουτ, πετώντα ροδάκινα, ας πούμε, στι κλούβες. Α, ναι. ]Wow, πολλοί θα ταυτιστούν μαζί μου όσοι το γνωρίζουν, αλλά αυτό έκανα, ναι. Ήταν η πρωινή μου προπόνηση, πολύ πρωινή μου. εντάξει, και προφανώ κάτι τέτοιο, διότι ήμουν και σκράπα στα μαθήματα. Α, Έτσι, παιδιά, κλείστε τι τηλεοράσει τώρα. Λοιπόν, είσαι φοβερό πασαδόρο, Γιατί το λέω. Γιατί η δεύτερη αποστροφή από την αποχαιρετιστήρια <coughs> επιστολή σου επίση είναι πολύ εντυπωσιακή και επειδή τώρα ασχολείσαι και με το αναπτυξιακό πρόγραμμα τη Ομοσπονδία και γύρω όλη την Ελλάδα, είναι πολύ ωραίο εκείνο που είχε πει τότε σε ανύποπτο χρόνο, το 2013. Θέλω να κοιτάξω όλα τα παιδιά στα μάτια και να του πω ότι ο αθλητισμό είναι πηγή δημιουργία και ανάταση. Ε, ε, σε αυτά που λέγαμε και πριν, έτσι. Ε, ανοίγονται ορίζοντες που δεν μπορούσε να φανταστεί κανεί μέσα από τον αθλητισμό. Διότι πρώτα απ' όλα οι αρχέ, και τα ηθικέ αρχέ μάλλον που προσφέρει ο αθλητισμό, δεν μπορεί να τη βρει σε κανέναν άλλο τομέα ε, στην κοινωνία μα. Ε, η καθημερινή ανασχόληση, η πειθαρχία, όλο αυτό που προσφέρει ο αθλητισμό και δει ο ομαδικό αθλητισμό ε, είναι κάτι το οποίο ε, σου δίνει και τα απαραίτητα εφόδια για αν θα συνεχίσει την κοινωνία σε άλλον τρόπο, με άλλον τρόπο Είτε μετά από την καριέρα mm -hmm. του καθενό, ή απλά οπουδήποτε άλλοτε. Ε, τι δεν είδε <χω> <χω> ο Πάοκ όταν έκανε προπόνηση. Ο τι Άρης δεν... και ο Ηρακλή, να ξέρετε. <χω> τι δεν είδα. <χω> ε, Αυτά είναι πίνα από <χω> την αρχή. Εντάξει, δεν είναι αδικό κανέναν. Ε, τότε ήμουν ένα πραγματικά αδύνατο, πολύ αδύνατο παιδάκι όπου δεν μπορούσα να σταθώ σε υψηλό επίπεδο μόνο και μόνο για το σωματότυπο. Έτσι. Δηλαδή, αν ανοίγαν τι δύο πόρτε αντικριστά, ας πούμε, μπορεί και να με έπαιρνε ο αέρα και να έφευγα. Ε, είχα ταλέντο, φαινότανε και, το, και μου το λέγανε. Απλά δεν ήμουν έτοιμο. Αυτό λέγανε. Δηλαδή, δεν πρέπει να κατηγορήσουμε κανέναν και είναι αλήθεια ότι ε, και ο coach Φερόπουλο που ήταν τότε στον Πάο και ήρθε και μου το είπε κάποια στιγμή, μου λέει: Σε θυμάμαι πάρα πολύ καλά και mm. λέγαμε μεν ναι, μεν αλλά. ο κότ Αλεξανδρή, έκανα κάμποσε προπονήσει, try outs, στον Ηρακλή, τα ίδια πράγματα. Ε, έκανα καλέ προπονήσει, αλλά υπήρχε αυτό το αλλά που πάντα συμβαίνει και τι είδε ο, ο πολίτη, αυτό που δεν Φέρος είναι χωράς. οι άλλοι. Αυτό που <laughs> δεν είναι οι άλλοι. <laughs> τι είδω, τι του έκανε κλικ. Εντάξει, ο πρέπει να δώσουμε. Βέβαια, τότε έκανε και μία. Ε, μάζεψε παιδιά, μάζεψε τον ε, το Παυλίδη, τον Ταπούτο. Η ε, ιστορία είναι κάπω διαφορετική. Έκανε ένα παιδομάζωμα το Τινιάρι. Ο, ε, ο κολλητό μου από τη Βερία, ο Σάβας, ο Κυριακίδη. Έπαιζε στην Νέα Ρίστα. Στη Α2. Yeah. τότε. Yeah. Ανεβαίνω λοιπόν κατηγορία και μου λέει κάποια στιγμή, εγώ ήμουν με την ελπίδα στον Τζον κάτω στη γλυφάδα. Και μου λέει ο Σάβα Κώστα, ο coach πολίτη, κάνει open tryouts. Α πούμε, μαζεύει 20-30 παιδιά πόσα ήταν. Έλα να κάνει, δεν έχει να χάσει τίποτα. Όντω πηγαίνω, κάνω την προπόνηση και με τραβάει επί τόπου. Mm. Δηλαδή μπορεί να μην τελείωσε και προπόνηση. Και μου λέει, τι είσαι εσύ. είσαι εσύ, ξέρω που λένε εξαιρετικά. Και ποιο είσαι. εξηγώ το story. Βέβαια, έχει ελαφρυντικό ο κότσο πολίτη, διότι ο Πάουκ και ο Άρη ναι, και ο Ερακλή okay. κάναν πρωταθλητισμό. Ναι, ναι. Μεγαλύτερο διακύβευμα. Σαφώ. Σαφώς. Αλλά εντάξει, πρέπει να δώσουμε τα credits ότι όντω είδε κάτι παραπάνω ενδεχομένω σε αυτή την. Και το κακό είναι ότι θεωρητικά mm. δεν έδρεψε του καρπού, γιατί έφυγε. Mm. Εκείνο ναι. το καλοκαίρι έφυγε από την Νιάρη. Αυτό κι αν ήταν πάλι. Σοκ. Τελειώνουμε εμεί το πρωτάθλημα με την Ελπίδων στο Τράπανη και με το που προσγειωνόμαστε στο Ανατολικό. Το παλιό Μπράβο. Είμαι με τον Παυλίδη μαζί που είμαστε νεοπαθητέ τη Νιάρη. Και μαθαίνουμε ότι τέρμα ο κύριο Πολίτη και έρχεται ο, Ζευγόλης. ο, Ζευγόλης. ο Ζευγόλη. Και... Δυστυχώ δεν τον ήξερα τον κύριο Ζευγόλη τότε. Έτσι, ναι. Δηλαδή λέω: Ποιο Ζευγόλη, ποιο είναι αυτό, τι. Και, και, λέμε: Θα μα στέλνει, δεν θα μα στέλνει. <laughs> και ξεκινάει λοιπόν η αγχώδη αυτή τη διαδικασία Στο μέχρι θα... να αρχίσουμε να διεκδικήσουμε. Το μέρος. θυμάμαι σαν να είναι τώρα, μολονότι έχουν περάσει 24-25 χρόνια. Είναι πρεμιέρα πρωταθλήματο Α1, 3 Οκτωβρίου του 1998. Νιαρή Παναθναϊκό. Ναι. Και σε βάζει ο Ζευγόλη να μαρκάρει τον Ποντιρόγκα. Ναι. Και του αλλάζει τον Αδόξα. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν. Λέω, μεγάλο, λέει, εσάς... Ξέσεις, εγώ ρέπο προ την υπερβολή. Ναι, 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 ναι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ε, ναι, είναι αλήθεια. Όπω ναι. πολύ καλά έπαιξε και εναντίον μια από τι μεγαλύτερε καλαθομηχανέ mm -hmm. που εμφανίστηκαν ποτέ στην Ελλάδα του σχολείο τον Αλφών Σοπόρτ. Ναι. Μετέπειτα συμπέκτη στο ακριβώς. Ε, ε, εκεί, mm -hmm. το περιστέρι. Έτσι ακριβώ. εκεί μα συστήνεσαι. Το μάτσε εναντίον του Μποτιρόγκα. Ε, νομίζω κάθε παιχνίδι προσπαθούσα να αποδείξω σε όλου ε, το τι μπορούσα να κάνω. Ενδεχομένω, αν δεν υπήρχε αυτό το πρώτο παιχνίδι, να είχα και μειωμένο χρόνο συμμετοχή στα επόμενα. Δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο δεν θα το γνωμάθουμε ποτέ. Αλλά το ότι κοίταξα στα μάτια τον Τέγιαν Μποντιρόκα εκείνη τη εποχή, ε, μέτρησε πάρα mm. πολύ. Ε, εντάξει, ύστερα παίξαμε πάρα πολλά παιχνίδια. Είχα τον κ. Ζευγόλη που φάνηκε ότι με εμπιστευόταν πάρα μα πάρα μα πολύ. Οι συμπέχτε μου είδαν στοιχεία τα οποία βοηθούσαν του ίδιου να γίνουν καλύτεροι. σε Χίλ, αν θυμάσαι Saint καλά, Hill. φυσικά και θυμάσαι. Κύριε Πανταζόπουλο, Γκίμπερτ. Γκίπερ το έχει. Ντέβιτ Βον. ο Βον. Όρτμαν, ε, ένα ο Γερμανό. Όρτμαν, Γερμανό. Κασμερίδη, Γκουζγούνι, ναι. Λίγκο, ε, Θανάση Ευθυμίου. Ε, πολύ ωραία ομάδα, πολύ ωραία παρέα βασικά πρώτα απ' όλα και αυτό έβγαινε και μέσα στο γήπεδο. Όπου κάνω μια εξαιρετική σεζόν και φυσικά βοήθησε εμένα πάρα πολύ να κάνω το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι στο περιστέριο που μείνει τρία χρόνια. Ε, τι. Πόσο άλλαξε το, το στάτους σου, Δηλαδή ουσιαστικά μέσα από μία σεζόν mm -hmm. ο Τσαρτσαρή γίνεται ο Τσαρτσαρή. Ναι. Ο κοτ Πεδουλάκη μου έδωσε ίσω τα περισσότερα ναι. από όλου του προπονητέ που συνεργάστηκα. Φυσικά ο κύριο Ζευγόλη μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ εκεί και μάλλον οι πρώτεροι προπονητέ μου έδωσαν τα βασικά εφόδια. Αλλά ο κύριο Πεδουλάκη με πήγε στο επόμενο στάδιο του πρωταθλητισμού. Ε, είναι ο άνθρωπο που πίστεψε σε μένα ότι μπορούσα να παίξω και με πρόσωπο στο καλάθι και με έβαλε 30. Σε πολλέ προπονήσει με έβαζε και point guard. Ε, απλά για να μάθω τη θέση. Mm. Ε, με εμπιστεύτηκε επί 40 λεπτά σε κάθε παιχνίδι. Ήμουν καλό ή δεν ήμουν καλό. Και δεν σταμάτησε να στο... λέει και... ποτέ ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο τη γενιά του. Πάντα στήριζε. Ναι. και μέχρι τη σημερινή μέρα είμαι σίγουρο ότι σωστά. ποτέ δεν θα έλεγε κάτι αντίθετα. Ε, και είναι νομίζω και όλα χαρακτηριστικό, δεν ξέρω να το γνωρίζει, σε μια συνέντευξη τύπου μετέπειτα με, με, με ο Μπράντοβιτ και Πεδουλάκη. Του έδωσε συγχαρητήρια ο Μπράντοβιτ, του Πεδουλάκη. Του λέει συγχαρητήρια για τον Κώστα. Λέει γιατί. Γιατί ήρθε, λέει, στην ομάδα και δεν χρειάζεται να του διδάξω το Α και το Β. Πήγαμε mm. στο Γ και στο παρακάτω, α πούμε, γιατί ε, ήταν έτοιμο αθλητή. Η, η εμπειρία τη Ευρωλίγα του να παίξει σε μια ομάδα που βρίσκεται προφανώ σε υψηλότερο επίπεδο από την Ιαρίστ ή τα πρωτόλια σου, ε, πόσο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σου έδωσε, Πόσο σε τόνο δηλαδή για να είσαι έτοιμο να παίξει στον Παναθηναϊκό τον Μετέπειτα τρει φορέ πρωταλλητή Ευρωπή επί των ημερών mm. σου στην εθνική ομάδα και να κάνει αυτή την. Το λέω και το εννοώ αξιοζήλευτη ναι. καριέρα. Βασίλη, για να ανοίξουμε και μια παρένθεση και να περάσουμε και ένα μήνυμα <laughs> δηλαδή, <laughs> μπορούμε χώρια, <μέσα> από <laughs> εδώ. Εσύ κρύο <καιρός laughs> παίζει σε μια ομάδα που έχει το Sein Hill, <laughs> ναι. τα ρήφα 30 <laughs> <laughs> πόντι. <laughs> Και τον Αλφόνσο Φόρτ τα ρήφα 40 πόντι. Ναι. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία γίναμε όλοι καλύτεροι. Πιστεύω και ο Αλφόνσο Φόρντ έγινε καλύτερο και ο Σέιν Χιλ έχοντα. Όχι με ένα συμπέχτη ναι. και κάποια άλλα παιδιά συμπέχτε. Αλλά αυτό που ήθελα να πω εξ αρχή είναι ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε νομίζω από τη δική μου γενιά ε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε το αγροτικό μα κάπου, mm -hmm. να πάμε ένα βηματάκι παραπάνω, ένα σκαλοπάτι παραπάνω και μετά να φτάσουμε στο υψηλότερο σκαλί. Νομίζω είναι και ιδανική η ιδανική διαδικασία. Ε, δεν θέλω να γίνω επικριτικό στα παιδιά τα οποία αποφασίζουν να πάνε κατευθείαν στο υψηλότερο σκαλί. Ενδεχομένω καλά κάνουν γιατί έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό του και πάει λέγοντα. Αλλά τα εφόδια που παίρνει με αγωνιστικά λεπτά ε, δεν μπορεί να τα πάρει με καμία προπόνηση και με κανέναν προπονητή και κανέναν αντίπαλο μέσα στην προπόνηση. Πρέπει λοιπόν να... αυτή η διαδικασία να διδάσκεται και δεν ξέρω αν θα πρέπει και εμεί από την πλευρά μα άρχουσα, σαν ε, ε, αρχή α πούμε του ε, αθλήματος στην Ελλάδα, να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις τέτοιου τύπου. 19 Σεπτεμβρίου 2002. Ε, δεν ξέρω αν ήταν μαραθώνια στην διαπραγματεύσεις, χρειάστηκε και ο αείμισος ο Παύλος Γιανακόπουλος να τσοντάρει, που λένε, επιπλέον χρήματα για να ικανοποιήσει τις απαιτήσει του Περιστερίου. Ο Περιστερίς βγάζει μια ανακοίνωση, mm -hmm. επίσης μνημείο. Εάν η έκφραση «ουδείς αν έχει εξαίρεση, η εξαίρεση έχει όνομα Τσαρτσάρη. Δεν το θυμάμαι. Τιμητικότατο σίγουρα. Προφανώ τιμητικότατο. Δεν θυμάμαι εγώ. Γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό είμαι μου. Για να σου θυμίζω αυτό που έχει ξεχάσει. Απ' τη μία πλευρά ο φωτεινό ο άλλο που δεν ξέρει τι έφαγε χθε το βράδυ, α πούμε. Οκ. εντάξει, το περιστέρι πέρασα πραγματικά τα καλύτερα μου χρόνια. Γιατί, γιατί ναι, μεν έκανε πρωταθλητισμό, αλλά ήταν και μια παρέα όπου βγαίναμε μετά από κάθε παιχνίδι έξω. Που χωρί να θέλω να υποτιμήσω και τι μετέπειτα παρέε που είχαμε στον Παναθηναϊκό δεν το είχαμε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, πράγμα. Μια δωδεκάδα πηγαίναμε στον Μπουρνάζι. Θέλει, οπουδήποτε πηγαίνει και πέρα, περνούσαμε καλά. Ε, είχαμε καλύτερη ε, σχέση σαν, ε, σαν άνθρωποι. Ε, στο περιστέρι έχω και του φίλου μου, η κολλητή μου είναι εκεί κάτω. Οπότε δεν νομίζω ότι θα πέρασε. Και έμενε και νομίζω ότι. Ναι. Και όταν πήγε στον Παναθηναϊκό, έμενε στην Πετρούπολη. Τα επόμενα δύο χρόνια, βέβαια, εκεί. εκεί. Τι έχει να μείνει. Εντάξει, και το, ο, ο Παναθηναϊκό έπαιζε στο σπόρτινγκ τα ε, δύο μου πρώτα χρόνια, ήταν κοντά, Κοντε. δεν υπήρχε λόγο να πάω κάπου αλλού. Ε, για να πάμε να εικονογραφήσουμε καταστάσει. Πε μου μια εικόνα από, το, από την Ιαρίστ που είναι εξώφυλλο. Εικόνα. Δεν οδηγούσα, δεν είχα τίποτα. Έπαιρνα, έβαζα τα ακουστικά μου από παγκράτη που έμενα σε μια ωραία γειτονιά. Το κόφα με το πόδι μέχρι την Κεσαριανή. Με το πόδι, ε. Βέβαια, Α, ναι, πόδι, ε. ναι, 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 ναι δε ακουστικά. Δε ναι. Έπαιζα εκεί τα. Τι άκουγα, δεν θυμάμαι. Hip hop, δεν ξέρω τι άκουγα. <σχεδιά> ε, η κλασική φιγούρα. Περνούσα από τα μαγαζιά, με ξέρανε. <σχεδιά> κώστα, κώστα, γεια σου αυτό, εκείνο. ένα χρόνο το ίδιο πράγμα. Πρωί, μεσημέρι, πρωί βράδυ, εντάξει. όταν μπαίναμε στο γήπεδο μέσα, του ανθρώπου που ήταν στο κηλικείο. Ε, τον Δημήτρη Βουτζαλή, τον ε, φοβερό φροντιστή το τότε ε, έτσι και φυσικά κότσε of με τον Τόλη Καρνέση, ε, η απόλυτη ε, ας πούμε αποθέωση του προπονητικού ναι, ναι. Μια εικόνα από Περιστέρη. <laughs> Περιστέρη, πάρα πολλές εικόνες. Ε, Περιστέρη... Ε, θρηλυκή ε, φουρνιά τότε πραγματικά. Ε, ερχόμασταν μετά από Γιάριτς, Γκούροβιτς, Φυσικά κορονιό, έτσι, δηλαδή υπήρχαν τα πόνερα αυτή τη γενιά. Το δουλάκι, μιλώντα, σκορμμένο το πόλεμο. Ακριβώ. Υπάρχει μια αύρα μέσα στο Παπανδρέο εκεί πέρα, στο γήπεδο. Είναι πραγματικότητα, γιατί θυμάμαι και από την τηλεόραση που έβλεπα τι τελικέ μάχε Περιστέρη Άρη, με Μάριο Μπόνιο Άρη, τότε να θυμάσαι, όλα αυτά. Υπάρχει αυτή η αύρα ακόμα και στα ποδητήρια. Σκληρή δουλειά, πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Μου το είχε πει ήδη ο Πεδουλάκη, μου λέει να ξέρει εδώ πέρα δεν αστευόμαστε. Πραγματικά πρωί βράδυ. Ε, πολλά παιδιά συνομήλικα, Μανώλη Παπαμακάριο, Μιχάλη Πελεκάνο, ε, ο Ζευροσέγκο. Ήμασταν παιδιά οι οποίοι είχαμε δίψα για να δείξουμε και να ανα... αναρριχηθούμε στο ελληνικό μπάσκετ. Ε, τρία χρόνια απίστευτη δουλειά. Ε, εξερε... Περάσαμε μία χρονιά τη δεύτερη, αυτή που λέμε στην Ευρωλίγκα, όπου ε, σίγουρα στην Ελλάδα, αλλά πήγαμε και πολύ καλά mm. στην Ευρωλίγκα. Γεμάτο γήπεδο. Που... δεν ξέρω αν κάνω λάθο, έκτοτε δεν ξέρω αν γέμισε ποτέ και αυτό πότε, το γήπεδο. Έτσι, να μην πέφτει καρφίτσα. Εποχέ πραγματικά συγκλονιστικέ. Ε, τι θυμάσαι από την πρώτη προπόνηση στο Sporting μου τον Bradley? Ε, πρώτη προπόνηση με τον Μπράδοβιτ ήταν στη Σερβία. Εκεί του βρήκα δηλαδή, στο αεροδρόμιο, πήγαμε εκεί. Πρώτη προπόνηση, ψάρωμα. ψάρωμα ε. Εννοείται. Εννοείται. Δεν έβγαινε κανένα head out σε ένα pick -and -roll. Σταματάει, με πιάνει, άλλο μπρε, έλα εδώ να σου πω. Εδώ πέρα δεν είναι περιστέρι, εδώ πέρα. Δεν είναι περιστέρι, ναι, μάλλον. Ναι, ναι. Όχι, μου το... εδώ πέρα είναι Παναθηναϊκός, εδώ, είναι εδώ πέρα 20. πάμε για Ευρωλίγκα, α πούμε, για να μην παρεξηγηθούμε ότι θα λέει κάτι άλλο. Και κατσάδα, έτσι, αυτό, δεν πάμε χαλαρά, δεν κάνουμε και αυτά ξέχασέ τα. Παναγία μου, λέει τι γίνεται. Βέβαια, προηγήθηκε η κουβέντα του Ιτούδη που μου λέει να ξέρει να είσαι έτοιμο από το πρώτο λεπτό γιατί ξεκινάει η προπόνηση στο 100%. Που ναι, μεν έκανα σκληρέ προπονεί στο περιστέρι, αλλά το ζέσταμα ήταν ζέσταμα, ότι έμπαινε mm -hmm. λίγο σιγά σιγά σταδιακά. Πήγαμε στον Παναθηναϊκό και από το πρώτο λεπτό, αν είχαμε έξι ώρα προπόνηση, σπριντ. Δεν υπήρχε αυτό. Λέω αποκλείδω. Πρέπει να πάθουμε ζημιά. Οπότε αναγκαζόμουν να έρχομαι μία ώρα νωρίτερα να προετοιμαστώ λιγάκι έτσι να κάνουμε λίγο ζεσταματάκι για να ξεκινήσουμε να μην πάθουμε καμιά ιστορία. Οπότε πρώτη προπόνηση ο Μπράντοβιτ, ψάρωμα, κόπηκαν γόνατα. Λε εδώ πέρα <laughs> κάτι πάει διαφορετικά από ό,τι ήξερε και μπήκαμε σε αυτό το μονοπάτι. Ε, τι ιδιαιτερότητα είχε ο Μπράτοβ, τι τον έκανε, τι ανέδειξε τη μεγαλοσύνη του, κατά τη γνώμη σου. Είναι κάτι που το συζητάω με όλα τα παιδιά που είμαστε μαζί και με το διαμαντίδι που το λέγαμε και τις προάλλες. Ε, δίκαιος, μέχρι αηδίας, άνθρωπος ο οποίος δεν διαχώριζε τον διαμαντίδι, τον Τσαρτσαρί από τον ε, Άρη Ταταρούνη ή <laughs> όποια άλλα πιτσιρίκια είχαμε τότε, έτσι. Τον <laughs> Καραμολέγκο. Ναι, μπράβο. Τον... Του έβλεπε με τα, το, ε, ίδιο. Ε, το, ίδιο. στυλ. Δηλαδή θα έρχεται την κατσάδα και στο μικρό, την ίδια κατσάδα και σε μένα και στο Διαμαντίδη και στον Σάρα και σε οποιοδήποτε άλλο. Ε, ήθελε να καταλάβει ότι όλοι είμαστε ίσοι ε, και η δικαιοσύνη είχε να κάνει, ε, είχε πολλέ εκφάνσει φυσικά έτσι και κατά τη διάρκεια του αγώνα και στα ποδητήρια και οπουδήποτε αλλού και εκτό γηπέδου και σε όλα. Είναι κατοκα... Όχι, δεν είναι καλοκαίρι. Είναι Μάρτιο 2008. Ο Παναθηναϊκός που άρχισε τη σεζόν υπερασπιζόμενο στα Σκύπτρα στο Final Four της Αθήνας, μένει εκτός. Mm -hmm. Μια δύσκολη σεζόν τότε. Mm -hmm. ε, έχω απομονώσει μια δήλωση του Σάρας. Ε, είναι η εποχή που, όπω έλεγα εγώ, χαρακτηριστικά έγινε η δήλωση του Λίνεκερ ότι στο τέλο νικάνε οι Γερμανοί, έτσι και το, ο, ο θεσμό του κυπέλου Ελλάδο. Ένα πάρα πολύ ωραίο θεσμό. Συνήθω παίζουν στο τελικό Παναγό και Ολυμπιακό. Και MVP βγαίνει ο Τσα Τσαρτσαρή. <laughs> γιατί έχει βγει τρει φορέ σειρά. Ε, βγήκε σε MVP ακόμη και προερχόμενο από τραυματισμό και απουσία. Γιατί τα λέω αυτά και φιλιαρό. Βγαίνει ο Σάρα και λέει. Ο Σάρα τώρα, έτσι. όχι, <laughs> εγώ και εσύ. Όχι εγώ και εσύ, εγώ. <laughs> λέει, είναι απίστευτο το πόσο σημαντικό παίκτη είναι ο Τσα Τσαρτσαρή. Γιατί το σημαντικό παίκτη, τη σημαντικότητα του παίκτη, καταλαβαίνει όταν λείπει, είναι mm -hmm. πιο σημαντικό και από του γκάρ μα. Παναγικό είχε τότε γκάρ ναι, ναι. τη μεικτή κόσμο. Σίγουρα ήταν. Η, η, τα γκάρ ήταν εδώ πραγματικά οι κορυφαίοι. Ε, κάθε ομάδα τι χρειάζεται. Εννοούσε, τι εννοούσε ο Σάρα. Κάθε ομάδα χρειάζεται έναν άνθρωπο που θα είναι συνδετικό κρίκο των ψηλών κοντών, πρώτα απ' όλα. Ε, Σκορ και του ρολίστα, όπου θα κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και δεν αποτυπώνονται και πολλές φορές στο χαρτί. Είναι βρώμικη δουλειά που λέμε κιόλα. Ε, εντάξει, τα ποδητήρια μας ήμασταν πολύ καλά, αλλά και εγώ βοηθούσα πολύ στα ποδητήρια. Χάθηκε αυτό το κομμάτι του puzzle που mm. έβαζα εγώ στην ομάδα. Γιατί ποτέ στην καριέρα μου δεν είχα υψηλού αριθμού. Υπήρχαν και βραδιέ καλέ. Παρ' όλα αυτά όμω δεν με χαρακτήριζε όμως, η σταθερότητά μου να πω ότι βάζω 20 κάθε βράδυ, να ξέρετε ότι θα πάει σε αυτό από τον τσαρτσαρί. Ε, έδινα όμω σίγουρα κάθε βράδυ τη σκληρή άμυνα, την αυτοθυσία, ε, καθαρό μυαλό στην επίθεση όταν χρειαζόταν. Έδινα ένα σχετικά καλό σουτ. Είχα και το Λεοπόστ, είχα, 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 είχαμε επιλογέ δηλαδή όταν μιλούσαμε για εμένα. Ο Πεδουλάκη και ήμουν αυτή ο Μάρτη στο Μαρούσι μια μέρα, δεν θυμάμαι. Α, πάνω από 20 χρόνια σω είναι ο πρώτο στην Ελλάδα που είπε ότι δεν υπάρχουν πια θέσει στο μπάσκετ. Mm -hmm. Υπάρχουν δύο θέσει. Αυτοί παίζουν με πρόσωπο και αυτοί ναι. παίζουν με πλάτη. Okay. Τώρα, πια που έχουν περάσει και 10 χρόνια από την αποστρατεία σου, εάν σώνει καλά σου, σε έπιανε κάποιο το λαιμό και σου λέγανε τσαρτσαρή, διάλεξε. Ποια θέση σου θα αρέσει περισσότερο, το 3, το 4 ή το 5, τι θα έλεγε. Το, το 4. Σίγουρα. Το 3 ήταν λίγο δύσκολη θέση για μένα. Έτσι. Δηλαδή, το πρόσωπο, το να περάσω, δεν είχα το προ... τόσο γρήγορο πρώτο βήμα. Είχα δυσκολία με πιο γρήγορα γκάρ στην άμυνα. Ε, σαν πεντάρι, το πεντάρι είναι η πιο δύσκολη θέση, να ξέρετε. Ναι. Γιατί τρέχει καταρχά από baseline σε baseline. Συνέχεια Διαλύει ο. Διανύει μεγαλύτερη το... απόσταση. Σωστό. Και αν δεν κάνει την απόσταση, σε φωνάζουν οι Ισραήλ, έλαξαν πάνω για να κάνει πίκε ρολ. και ξανά μέσα. <laughs> και να πλακώνεσαι με τον Μπέγκοβιτ και τον Μπατίστ και τον κάθε τέτοιο Μπατίστ. Ε, πολύ ξύλο, πολύ δύσκολη θέση. Ε, το τεσάρι ε, ήταν πιο εύκολο και επίση ταιριάζει και σε μένα. Έτσι, μου άρεσε να έχω την μπάλα και να αποφασίζω να πασάρω, αν θα τριπλάρω, αν θα σουτάρω, να κάνω παιχνίδι κι εγώ ω δεύτερο πόινγκαρ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάτ που έπαιξε τον μπάλα, Το μεγαλύτερο μάτ. Ένα μάτ που λε. Το τελευταίο μου. Τη καριέρα μου. Το τελευταίο. Έχω πάρει και παιχνίδια ω MVP τελικών κυπέλων. Έχει πάρει και μάτ. Το τελευταίο για μένα. Έχει πάρει ένα πολύ μεγάλο μάτ mm. σε μια σκυλομαχία στη Βαρκελόνη που είχε το τελευταίο καράθι. Εντάξει, σίγουρα έχω πέσει και, και μεγάλα μάτια. Ήταν μάτς. και ιστορικό αυτό μας, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε πολλά χρόνια να ξανανεύει ναι, στην Παρτσελό. Ναι, ναι, ναι. Ε, έχω βοηθήσει σε πολλά μάτσα. σημαντικά, πάρα πολύ ναι, σημαντικά ναι. στην ομάδα. Το τελευταίο μου μάτς όμως ε, για μένα προσωπικά σαν κόσμο είναι το μεγαλύτερο, διότι ήξερα ότι έφτανε το τέλος. Ε, ήταν ένα παιχνίδι όπου κερδίσαμε τον Ολυμπιακό 3-0. Ε, το πρωταθλητή Ευρώπης. Πρωταθλητή Ευρώπης και δει στην έδρα του κιόλα. Ε, ήξερα ότι η επόμενη μέρα για μένα ε, σήμαινε σπίτι μου. Οπότε ήθελα η τελευταία μου ανάμνηση να είναι καλή. Ε, και έτυχε αυτό το παιχνίδι λοιπόν. Πραγματικά ήταν ένα καλό παιχνίδι από τη δική μου πλευρά. Και γιατί δηλαδή δεν είχα πέσει και καλά στα προηγούμενα δύο κιόλα. Οπότε το ήθελα ένα καλό παιχνίδι. Ε, και έχει μείνει στη μνήμη μου ω το ιδανικό Ε, Εάν, ε, όπω είπε προηγουμένω, γούσταρε περισσότερο να παίζει το 4 εκ των υστέρων και όλα αυτά. <Ρι> Μάθαμε και τι είναι τα stretch sport και όλα αυτά. <Ρι> και όταν το καλύτερο πεντάρι, βέβαια εντάξει, η απάντηση μπορεί να είναι προφανή με το οποίο συνεργάστηκε. <Ρι> και λέω προφανή γιατί με τον Πατήστη έπαιξε πολλά. Με <Ρι> τον Πατήστη είχα την καλύτερη συνεργασία σε πολλά. Ε, είχαμε κάποιου αυτοματισμού στο low post. Ε, επειδή ο Μάικη ήξερε πολύ καλά να κινείται και μέσα στη ρακέτα, είχε και το σουτάκι από το high post και φυσικά όλα τα άλλα χαρίσματά του. Αλλά ε, ε ήξερε ακριβώ και ο ίδιο όπου πήγαινα εγώ, που έπρεπε να βρεθεί, και η πάσα ήταν μια αυτοματοποιημένη κατάσταση. Ε, στην άμυνα πάλι είχαμε πολύ σωστή αλληλοσυμπλήρωση. Ε, τότε και το, σύστημα, το, σύστημα, το αμυντικό σύστημα του Ομπράδοβιτ έλεγε full court press, όπου και οι δύο ήμασταν πολύ mobile, ψηλοί και μπορούσαμε να είναι κάνουμε δημή, και αλλαγέ ναι. και να κάνουμε τι παγίδε και να συμπληρώσουμε ένα στον άλλον. Ε, ναι, νομίζω παίξαμε και πολλά χρόνια μαζί, Λωστό. οπότε είναι λογικό. Ε, αυτό ήθελα να σου πω, ότι επειδή δημιουργήθηκε η ομοιογένεια, η χημεία Πολλοί παίκτε, πολλά χρόνια μαζί την ίδια ομάδα. Από ένα σημείο και πέρα το να βγαίνετε και να παίζετε τηλεκατευθυνόμενα ήταν σαν να κλέβετε εκκλησία. Δηλαδή ήξερα να πάσα σε σημείο πού βρίσκεται. Δεν υπέθετε πού θα βρίσκεται ο Διαμαντίδη, πού θα βρίσκεται ο Τσαρτσαρή ή ο Μπατίστ. ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ο κόσμο νομίζει ότι είναι κάτι εύκολο, ότι γίνει μια σε μια βραδιά, σε μια προπόνηση. Δεν είναι έτσι. Ολο αυτό χτίστηκε την πρώτη χρονιά στο Sporting όπου ξεκίνησε μια γενιά που ήρθαν αρκετά νέα παιδιά ή συνεχίσει η προηγούμενη και πορεύτηκε με, με, κάποια λίγα κομμάτια να μπαίνουν κάθε χρόνο. γι' αυτό τον λόγο και μόνο, έτσι. Όπου το δουλεύαμε και μετά από τρία-τέσσερα χρόνια βγήκε πραγματικά στο παρκέ. Ε, δεν είναι εύκολο. Είναι κάτι το οποίο το πήραν και πολλοί προπονητέ. Είναι κάτι που θα έπρεπε να διδάσκεται. Αλλά γενικά και αυτό που θέλουμε να αναλύουμε και εμεί όλο τον κόσμο είναι ότι το spacing είναι φυσικά και όλο το μπάσκετ. Mm -hmm. Γιατί αν έχει σωστό spacing, μπορεί ο καθένα να την δημιουργήσει από έξω, να δημιουργήσει από μέσα, βρίσκει ελεύθερα σουτ, βρίσκει οτιδήποτε άλλο θέλει μέσα από ένα σωστό spacing. Ε, τώρα, από όλη αυτή την καριέρα που είναι και 21, 22, στην πραγματικότητα είναι 23 τρόπια, ναι, είναι 10 από τα αθλήματα, 8 κύπαλα, 3 τρόπια τη Ευρωλίγα, το 7, το 9 και το 11, είναι ένα χρυσό στο Ευρωμπάσκετ. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο τη Εθνική τώρα. Στο Βελιγράδι και είναι και ένα ασημένιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και ένα κύπελο στην Ισλανδία. Και ένα κύπελο στην Ισλανδία. Ε, ποια εικόνα από όλε. Δηλαδή, αν έβγαζε ένα βιβλίο με την αυτοβιογραφία σου και σου έλεγε ο εκδότη, θα σηκώστηκε να βάλουμε μια φωτογραφία που πρέπει να πει μια φωτογραφία. Ποια θα βάλεις? 2005 με την Κούπα. Σίγουρα. Ε, αυτό ε, καταρχά εκτόξευσε την καριέρα όλων. Ναι. Έτσι, ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία ως ε, γενιά ε, γενιάς σαν εθνική ομάδα. Ε, εμείς είχαμε πάρει με πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα 2-3 έτη. παρόλα αυτά με, δεν είχαμε πάρει ούτε Ευρωλίγκα. Έτσι, έξω από τα σύνορα λοιπόν, δεν είχαμε κάποια τέτοια επιτυχία. Ναι, γιατί είχατε παίξει το Final Four της Μόσχας που ναι. πάνε έχω σκάνει στον ημιτελικό του Μακάμπη. Ακριβώς. Κοινικά, έτσι, για κάποια σε παιδιά, έτσι, έτσι ο Φότσης είχε πάρει, ο Λάζαρος Σωστό. είχε πάρει. για κάποια παιδιά, δεν είναι για όλους. Ε, Παρ' όλα αυτά, για εμά του περισσότερου ήταν ε, κομβικό σημείο. Η αυτοπεποίθηση που πήραμε από εκείνη την ημέρα και μετά, ε, δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλον τρόπο. Ε, οπότε αυτή η εικόνα που θυμάμαι, από το Βάλτο Αγόρι μου μέχρι και την αντιμετώπιση του Νοβίτσικη στον τελικό και την πανστρατιά των Ελλήνων στο γήπεδο, και το τι ε, ε, ήρθε μετά, ε, είναι, θα, θα μείνω μάλλον στη μνήμη μου. Να ανοίξω μια τελευταία παρένθεση πράσινη απόκρωση. Ε, τι είχε στο μυαλό σου το 2012, που είναι το καλοκαίρι της μεγάλης φύγης στον Παναθηναϊκό. Μείνατε εσύ και ο Διαμαντίδης. Ε, ανησυχία. Σίγουρα ανησυχία, γιατί δεν ξέραμε πόσοι θα μείνουμε στο τέλος. Βλέπαμε ένας, ένας έφευγε, άντε λέμε, άντε μείναμε αυτοί, ο ένας, τελικά έφευγε και ο άλλος. Ε, συζητούσαμε με τον Δημήτρη. Προφανώς εγώ ήξερα ότι ήταν η επόμενη χρονιά, ήταν η τελευταία μου. Ήθελα να τελειώσω τον Παναθηναϊκό. Ε, οπότε λέω ότι με τον Μίτσο, φίλε, εγώ είμαι εδώ, ξέρω είσαι εσύ, ότι, ότι, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε, έτσι, να βοηθήσουμε λοιπόν τη μετάβαση. Ε, για καλή μα τύχη, τα πράγματα πήγαν πολύ καλύτερα από θα περίμενα οποιοδήποτε νομίζω. Και Ακόμα το... και, το... και μέσα στην ομάδα. Και μέσα στην ομάδα. <laughs> ε, είναι, η, η πρώτη επαφή με την ελληνική ομάδα είναι εκείνο το Ευρωπάσκετ των Ελπίδων. Ναι, το τράπα. Ε, εγώ δεν θα ξεχάσω βέβαια τουρνουά Ακρόπολη στην Κλειφάδα ε, περιμένουμε το τελευταίο κόψιμο mm -hmm. και το δίδυμα είναι χαρίσει ή τσατσαρή. Mm -hmm. Και πολύ σωστά επέλεξε χαρίσει γιατί έβαλε το νικητήριο. Ναι, <laughs> αλλά είπε μετά ο Σάφο. Ε, έχει βάλει το νικητήριο με την Κροατία και έχει mm -hmm. παίξει πολύ καλά και με τη Γεωργία, με το, το την Ουκρανία με το Χιζνιακ mm -hmm. mm -hmm. που τρυπούσε κατά τα πόδια το Χριστακης. Mm -hmm. Ναι, αλλά. Το μάτς που χάσαμε και ήταν το μοιραίο μάτς με την Ιταλία, βγήκε μετά ο Ξανθός και είπε μα είχε καταστρέψει ο Σωράνια το τελή». Έπρεπε να είχα Εντάξει, με τα Χριστόν ναι, πάρα εγώ, πολύ, προφανώ. προφανώς. και πάλι αυτός που λείπει είναι ο καλύτερος. Σωστό, βέβαια. Στήκες. Ο Τραυματίας και ο Απών <laughs> <σχελίδι> είναι ο καλύτερος που έχεις πολύ. Ε, Εκείνο το βράδυ, πώ ένιωσε. Είχα πικραθεί πάρα πολύ. Είχες δεν πικραθεί. ήταν η πρώτη φορά που κόπηκα. Στην τη ζώνη μου πάλι στην προετοιμασία. Το 99. Βέβαια, δεν ήμουν ακριβώ προετοιμασία εθνική. Είχε κάνει πρώτα ένα μάζεμα με πιτσιρικάδε ο κ. Πετρόπουλο Κράτησε εμένα με τον Λάζαρο στην επόμενη κατάσταση, με έκοψε, μετά πάλι στην Νατάλια, κόπηκα, το πρώτο πραγματικό κοψιμό. Ε, μετά ήταν αυτό και είχα πει το 2004, μέσα, μέσα μου πραγματικά το έλεγα, ότι αν κοπώ και εδώ, δεν θα ξανασυνεχίσω. Γιατί ήθελα να αφιερώσω ύστερα και χρόνο ε, προπονητικό στον Κώστα. Γιατί έβλεπα ότι εγώ είχα όλα, τα καλοκαίρια, άλλοι καθόντουσαν, βελτιωνόντουσαν τα καλοκαίρια, δοκιμάζαν την Αμερική κιόλα. Οπότε λέω, αν ξαναγίνει ένα κόψιμο από τον κότζ για να έχει στου Ολυμπιακού, θα πω τέρμα, θα αφιερωθώ στον Κώστα και ό,τι προκύψει. Τελικά εντάξει, συνεχίσαμε <laughs> εκεί. Ε, Πώ πλάστηκε εκείνη η ομάδα, Του πέντε, <laughs> του τέσσερα, μάλλον. <laughs> ναι, του 4. Από κάποιε πολύ δύσκολε αποφάσει του coach. Ε, αν θυμάσαι καλά, Πραπώ. πρώτα από ψήματα. δύσκολε θα. Σύνες. Θα ήταν να αφήνει έξω. Σιγάλα, οικονόμου, Αλβέρτη, ρετζιά. Πρώτα αφήνει σιγάλα, οικονόμου, ρετζιά. Ναι. Πάμε Ολυμπιακού με Φράγκη και Παπα-Νικολάου, του δύο παιδιά. Και παλιούς. μετά Αλβέρτη και Παπα-Νικολάου. Ναι. Μετά κόβει αυτά τα δύο παιδιά. Και μένουμε λοιπόν όλοι οι πιτσιρικάδε. Ναι, ναι. 26 άντερ όλοι μα. Ε, πολύ δύσκολη απόφαση του βγήκε σε καλό φυσικά. Ε, αλλά ήμασταν μια παρέα όπου ήμασταν όλοι αλτρουιστέ. Όλοι. Ε, το μεγάλο όνομα τότε ήταν ο Λάζαρο. Όλη η ομάδα είχε στηθεί γύρω από τον Λάζαρο. Με τα καλά του και τα κακά του. Ε, αλλά και ο Λάζαρο ένα αλτρουιστή πάλι. Έτσι, δηλαδή το μεγάλο μα όνομα ήταν και αυτό αλτρουιστή. Ε, και μετά μέσα από αυτό ύστερα βγήκαν και τα γκάρ όπου ξεπεταχτήκανε λίγο περισσότερο ε, και έγινε λίγο περισσότερο ομάδα των γκάρ τελικά, έτσι. Ο Τσαρτσαρή και στον Παναθηναϊκό και στι ομάδε και στην Εθνική Ομάδα το, το προσδιορίσε πολύ ωραία προηγουμένω. Ε, εγώ έλεγα πάντοτε ότι στι ομάδε ήσουν ο Νοτιό Μυελό, αλλά ε, εσύ τι αντιλαμβάνωσαι ότι έκανε ό,τι δική ήσουν απαραίτητο. Αντιλαμβάνω. Ναι, εντάξει, το απαραίτητο. Το κλικ που έκανε τη διαφορά εκ μέρου σου. Κοίταξε, Α, έξερα... Από ποιο το στοιχείο του παιχνιδιού σου εκπόρευόταν. Δηλαδή, ναι. ε, όλοι ξέρουν, ή τουλάχιστον ναι. εκείνοι που, που έβλεπαν, ε, εκτιμούσαν πάρα πολύ κάτι το οποίο δεν μετρίαται στατιστικά το πώ λειτουργούσε στι περιστροφέ στην ναι. Κοίταξε, δεν ήμουν αδαή. ήξερα τι μπορούσα να κάνω. ήξερα ότι δεν ήμουν σε κανέναν τομέα στο 10. ήξερα ότι ήμουν στο 8, άντε κάποιε φορέ να κουμπούσα το 9. Και μπορούσα κάθε βράδυ να είμαι εκεί γύρω από το 8, άντε να ήμουν στο 7. Εντάξει, φυσικά yeah. είχα και κακέ βραδιέ, αλλά γενικά ε, στα περισσότερα παιχνίδια ήμουνα εκεί κοντά και ήξερε η ομάδα τι θα πάρει από μένα. Ξεκινούσα πάντα από την άμυνα ώστε να πάρω αυτοεπίθεση από την άμυνα και να βρω ρυθμό. Ε, δεν κολούσα πραγματικά όποιον και να μου έβαζε σαν αντίπαλο. Και με τον Yao Μίνγκ έπαιξε αντίπαλο, με τον Λεμπρόν έπαιξε αντίπαλο και με, με Γκαζόλ, με Νοβίτσκι. Βέβαια με Νοβίτσκι. Ποιο ήταν ο πιο δύσκολο. Ποιο έβαλε σε ζώρι και έλεγε Βλαστήμαγε, α πούμε, την ώρα και τη στιγμή που βρέθηκες απέναντί Εντάξει, ναι, ο Νοβίτσκι. Προφανώ. Ε, Πανίψιλο. Ε, πολύ δύσκολο να τον κόψει. Δεν μπορεί να τον κόψει. Απλά να αλλοιώσει ή να μην πάρει εύκολα την μπάλα. Ε, και αυτό ήταν ο στόχο μου, έτσι να τον κουράσω, το να πάρει την μπάλα και να του κάνω δύσκολο ό,τι έκανε μετά. Δεν έβαζε λίγου πόντου απέναντί μου. Έτσι, με 24 πλάσια. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μην νομίζει κανεί ότι τελείωνε με μόνο ψήφιο. Απλά δε, δε, δε. Ε, χαλούσα τα στατιστικά του, χαλούσα λίγο το μυαλό του και το παιχνίδι των υπολείπων. Ε, ε, οπότε κάθε βράδυ ήξερα κι εγώ από μόνο μου ότι ξεκινώντα από την άμυνα και στην επίθεση ε, έπαιρνα τι σωστέ επιλογέ, θα μπορούσα να βοηθήσω σοβαρά ε, την ομάδα. Έμπαινα ε, και σε παιχνίδια που ήξερα ότι θα κάνω 5 φάου για να βοηθήσω την ομάδα. Mm -hmm. ε, το κάνανε αρκετοί αθλητέ τότε. Ήταν άλλη νοοτροπία. Τώρα δεν βλέπω. Τώρα βλέπω προσπαθούν να μείνουν στο μηδέν φάουλ, μήπω και χαλάσει η στατιστική του. Από όλη αυτή την καριέρα και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Εντάξει, το μυαλό μου πηγαίνει πια μπορεί να είναι μια πιθανή ή δύο πιθανέ απαντήσει. Mm -hmm. Ποιο -hmm. Και θα θέλει να ξαναπέξει, εάν ήταν εφικτό. Τελικό του 6. Προφανώ. Τελικό του 6. 100%. Τι πάθαμε εκεί. Τι πάθαμε. σβήσαμε. Μείναμε στον τελικό. Πολύ απλά. Κοίταξε, αυτό που ζήσαμε με τους, μετά τους Αμερικανούς ναι, δεν έχει να Ήσουν παρόν. Ναι, ναι. Ε, σε αυτή την περιβόητη θυμάσαι πεζογέφυρα Λιέβαια. από πάνω. Τι γέφυρα, τι λέτε. Η ESPN, ο Παπαλουκάς, ξέρω εγώ. Η CNN ο ένας. Δηλαδή τώρα μιλάμε για ναι, 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 ναι. τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο. Να μας καλούνε από Ελλάδα που ήταν διαφορετική ώρα. Σωστά, και έτσι, ήταν Γνωστοί, άγνωστοι. Γενικότητα μια μη διαχειρίσιμη κατάσταση, παρόλο που ο Κώσ Γιαννάκης τα πάντα για να μπορέσει να μας το πάρει από πάνω μας. Αλλά μείναμε σε αυτό. Μείναμε στο ότι ο Πάου Γκασόλ ήταν παίξει, τραυματίας. Ο γκαζόλ, θα παίξει... Και όχι μόνο αυτό. Υπολογίζαμε την Αργεντινή στο τελικό. Ναι, Και ναι. λέμε, ο, το φαβορή έμεινε έξω. Εντάξει, φαντάσου, λέ, λέγαμε. Λέγαμε, δεν, τους λέγαμε. Στους Ξέρεις τι, okay. δεν το ε, λέγαμε. Τους είχαμε. δεν το λέγαμε είχαμε, αυτά. Τους νικούσαμε σε όλα τα μεγάλα τουρνουά εκείνη την εποχή. Εκεί. Ξέρεις τι πιστεύω. Πήγαμε όλοι στο γήπεδο, όχι με έπαρση. Πήγαμε ότι λέγαμε, ε, εντάξει μωρέ, ο διπλανό μου ναι, ναι. θα το κάνει καλύτερα. Ναι, ναι. Και το λέγαμε όλοι τελικά και δεν το έκανε <laughs> κανένα. <laughs> και φτάσαμε λοιπόν να κυνηγάμε από το πεντάλεπτο. Και πραγματικά ένα παιχνίδι που όλοι θα θέλαμε να το ξαναπέξουμε. Δεν ξέρω θα το κερδίζαμε, τουλάχιστον ναι. όμω θα ήμασταν κατηγορηματικοί. Να μην βάζαμε κάτω από 50. Ε, ε, στο τελευταίο time out πριν από το το αγόρι μου του Διαμαντίδη, βάλε μα λίγο εκεί στη, στην ατμόσφαιρα, τι σκεφτόσασταν. Όλο αυτό τι, ξεκίνησε περίπου. Σου, δηλαδή ένα μάτ που γυρίζει με τρόπο. Πρωτοφανή, πρωτοφανή όχι, αλλά που δεν το περίμενε κανεί εκείνη τη στιγμή. Ναι. Πρέπει να δει να πιάσει την ψυχοσύνη τη ομάδα από όλο το τουρνουά, όπου πραγματικά δεν παίζαμε καλά. Ναι, δεν παίζαμε. Ένα καλό ημίχρονο κάναμε με του Ρού, το δεύτερο ημίχρονο το που, το γυρίσαμε. Που ο Θοδωρή ήταν εξαιρετικό και από τότε άρχισε να κάνει και τι πολύ καλέ εμφανίσει. Με τη Γαλλία λοιπόν κάναμε το ένα λάθο, το πιο. Ε, λάθη κιόλας, έτσι. Και φτάσαμε στο τελευταίο δίλεπτο και να λέμε ε, τι πήγαμε και κάναμε. Και ξαφνικά ε, μια καλή φάση δική μα, μια ανοησία των Γάλλων, ξανά το ίδιο με εμά, ξανά με το ίδιο με του Γάλλους. Οι Γάλλοι κάναν λίγο περισσότερε ανοησίε από εμά. Ε, και φτάσαμε λοιπόν στο τελευταίο time out. Και πραγματικά λε, ε, μάλλον αυτό που σκεφτόμαστε, και λε αυτό yeah. με το ερωτηματικό, να το καταφέρουμε να το κάνουμε. Γιατί ακόμα δεν είχαμε μάθει στι ανατροπέ. Έκτοτε ξεκινήσαν οι μεγάλε ανατροπέ. Ε, okay, λέει το σύστημα ο κότσο ο Γιανάκης και είμαστε όλοι όρθιοι και περιμένουμε να δούμε την έκβαση. Που. Τώρα, συγγνώμη κιόλα, δεν θυμάμαι ακριβώ αν ήταν αυτό το σύστημα κιόλα να βγει ε, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ε, αλλά θυμάμαι η μπάλα ας πούμε, που φεύγει από τα χέρια του Διαμαντίδη μέχρι να καταλήξει στο διχτάκι μπορεί να ήταν ένα αιώνα. Ειλικρινά. Ένα αιώνα. Και ένα αιώνα μετά, μετά διήρκησε το Ριγκοτό. Του Ριγκοτό. <laughs> Το <Ριγκοτό laughs> Δύο αιώνε λοιπόν σε 15 δευτερόλεπτα. <laughs> ε, Μπήκε ποτέ στο τρυπάκι του. του NBA. Ε, ναι, εντάξει. Το σκεφτήκαμε κάποια στιγμή και με τον ε, μάνατζερ, manager, με τον εκπρόσωπο, τον Τάσο Τελπαλταδάκη. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω κάθε καλοκαίρι με τι εθνικέ και με όλα αυτά ποτέ δεν το πήραμε στα σοβαρά. Ήταν και μια εποχή που ο Ευρωπαίο δεν πήγαινε και πολύ εύκολα. Ε, δεν ήταν λέει δηλαδή, και τόσο στην ίδιο συγκρασία του θέλεις και, και, το NBA δεν ήταν και τόσο δεκτική σε Ευρωπαίους και ε, ε, το άφησα και πέρασε έτσι. Αυτό. Σου μην είναι αποθυμένο από τον μπάσκετ. Όχι, όχι. Κανένα αποθυμένο. Κοίταξε, έχω και γνώθει σε αυτόν. Ε, το NBA ήταν για αθλητέ και συνεχίζει να είναι φυσικά όχι, και για αθλητέ. Όχι, δεν καλά το NBA. ή οτιδήποτε γενικά. άλλο. Αποθυμένο Βέβαια, γενικά. να δω ποιον τίτλο δεν πήρε. Δεν βρίσκω τίτλο που δεν πήρε. Ε, αποθυμένο. Κοίταξε, θα ήθελα να είχα καλύτερε αποδόσει στα Final Four στην Ιωτή Έτσι, μια που τα λέμε. αυτό. Mm. Δεν ήμουν αυτό που μπορούσα. Άντε, στο ένα πέσει Αθήνα ήμουν τραυματία. Ήμουν τα... Μέχρι τελευταία στιγμή θα παίξει, θα Δικαιολογίε όμω, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε γιατί έχουμε παίξει και άλλα παιχνίδια τραυματίε και τα παίξαμε καλά. Οπότε α μην το πούμε καν. Αλλά ε, θα ήθελα να έχω πιο καλή απόδοση σε όλα αυτά τα φάνα. Και στα δύο που, ε, μάλλον στα δύο που χάσαμε περισσότερο. Ναι. Για να μπορούσε ίσως να ήμουν εγώ ο άνθρωπος που θα έκανε το κάτι παραπάνω για να περάσουμε. Ε, εκείνη την εποχή και με τη <κυκ> μεγάλη πίεση και με την βεντέτα και την αντιπαράθεση των αιωνίων που τη βίωσε στο πετσί σου στη δεκαετία του Millennium. Πόσο δύσκολο ήταν κάποιο να μείνει ήρεμος και συγκεντρωμένος μονάχα στο μπάσκετ. Εμεί δεν είχαμε τα social media. Ναι, ναι, δεν είχαμε το, το μεγάλο σαντανά που έχουν τώρα τα νέα παιδιά. Οπότε ήμασταν απερίσκεπτοι, απερίσπαστοι, συγγνώμη, περισσότερο στη δουλειά μα. Βέβαια είχαμε υπερμετρή πίεση ναι, και ναι, άγχο και ήταν και ο λόγο ο οποίο και μα όθησε στα 33-34 όλου να δούμε την έξοδο. Ε, κάποια στιγμή δηλαδή έλεγε. Φτάνει, Α πούμε, θέλω να ζήσω και σαν άνθρωπο να κυκλοφορήσω στον δρόμο και να μην έρθει ο δε του Παναθηναϊκού να μου πει ε, να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό οπωσδήποτε mm -hmm. και τον άλλο παιχνίδι και γιατί τσατσαρί δεν έπαιξε καλά, ή να μην με δύο αντίπαλο και πει τα δικά του. Τα... Οπότε. Ε, και αυτό χειμώνα καλοκαίρι για πολλά χρόνια, γιατί και η εθνική και αυτή έχει πίεση. Δεν είναι ότι πα εκδρομούλα σε ένα. summer camp. πηγαίνει γιατί έχει τίτλου. Ε, τα... ε, Αισθάνθηκε ποτέ ότι ξέφυγε από τι γραμμέ που έβαζε η ηθική σου. Ή το περιβάλλον σου. γραμμέ τι έσω, ε, θέματα ήθους. Πού να τσατίστηκες, που να... Ε, καλά, μην αναγνώρισες τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Κοίταξε, μία φάση με τον ε, ο... Καλντερών, το 2007 λοιπόν, με τους Ισπανούς στον Ημιτελικό, όπου μέτρωγε το δίκιο βασικά. Ναι, μετάξει, και είναι, <laughs> και νομίζω είναι, και υπερέβαλε είναι, είναι και ο Γκαρμπαχώσσα. Είναι, είναι μια αρνητική κατάσταση εκείνο το ναι, αυτό ήτανε... δηλαδή εδώ Ξέφυγα εγώ. Ναι, εντάξει, οκ. Οι αθλητέ πρέπει να καταλάβετε ότι είναι εκπαιδευμένοι να αντιδρούν σωστά στου 200 φυγμού. Mm. Ε, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είμαστε εκπαιδευμένοι. Και αυτό είναι ένα μέρο τη προπόνηση που κάνουμε, να λειτουργούμε σωστά στου 200 φυγμού. Είναι ανεπίτρεπτο λοιπόν σε τέτοιε περιπτώσει, σε τέτοιο επίπεδο, να αντιδρούμε έτσι. Εγώ δηλαδή, αν θα μπορούσα να γυρίσω ένα ακόμα πραγματάκι, θα γυρνούσα εκεί. Βέβαια, η εικόνα δεν είναι πραγματική. Θέλω να πω πρώτα, του προξένησε ο Καλτερών. Ε, Αντιδρά και μετά το ότι πέφτει ο Γκαρμπαχώσα είναι ότι δηλαδή τίποτα. Ε, την μπάλα να την ακουμπούσα, τώρα δεν θα έπεφτε, α πούμε. Ήταν τόσο παραμυθένιο. Ε, ποιον είχε αφήσει, εδώ έχουμε και πολλέ φανέλε, <laughs> πολλά αναμνηστικά. Ε, η φανέλα στο Παναγενικό είναι για ποιο λόγο εδώ βλέπω το χακί μου <laughs> Κοίταξε, ο Χακίμ είναι νομίζω το τοτέμ των αθλητών που θέλουν να παίξουν στο low post. Έτσι, οι κινήσει στο low οι post δεν διδάσκονται, διδάσκονται καταρχά. <laughs> Πρέπει να είσαι ο Χακίμ για να το κάνει. <laughs> Ξεκινάμε τα βασικά. Από εκεί και πέρα όμω, όλα αυτά που δίδαξε στου μετέπειτα, όλου του ανθρώπου του low post, νομίζω είναι τεράστια παρακαταθήκη του. Αφήσα είχα τον Τζόρνταν, όπω όλα τα παιδιά, Είχα τον Γκέβιν Γκαρνέτ, επειδή τέριαζε και λίγο σωματότυπο και μου άρεσε. Ε, και φυσικά είχα τον Στόικο Βράγκοβιτ. Στο Στόικο, ναι. ναι. Ε, γιατί όταν ήμουν Απιτσυρίκο πάντα έπαιζα πεντάρι. Είναι το κλασικό ψηλό τη ομάδα που παίζει πεντάρι. Μπράβο. Ε, πολύ καλό μπλοκέρ. Αλλά αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλο κλικ στον Στόικο ήταν μια εικόνα που είδα μετά από ένα χαμένο παιχνίδι του, δεν θυμάμαι ποιο, ο οποίο στο Ολυμπιακό Στάδιο Πήγε πίσω από την πασκέτα, κάθεσε στο πάτωμα. Εσύ μπορεί να ανατρέψει στη μνήμη σου και στα κοιτάπια και να το βρει και έκλαιγε. Δηλαδή, φυσκούρα, φυσκούρα. φαντάσου τώρα πόσο πιεσμένο ήταν θέλει, ναι, ποια ναι. ήταν η διάθεσή Ή του, όπω πόσο... Και άδειασε και πέρασε αυτό το πράγμα. Σωστό. Έτσι. έτσι. Ε, πρώτα, τελευταία ερώτηση. Στα χρόνια που πέρασαν από την αποστρατεία σου, το 2013, είναι δέκα χρόνια πια, ε, είδε. Εγώ χρησιμοποιώ μια λέξη είναι τα, κατά το Αμερικανιστή λεγόμενο Τζορτανέσκ Είδε τσαρτσαροειδέ, είδε παίχτη που mm -hmm. να σου θύμισε τα δικά σου κυβικά, το δικό σου αγωνιστικό προφίλ. Κοίταξε, το μπάσκετ έχει εξελιχθεί. Ε, έτσι, μόνο και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αφού πολλέ φορέ βλέπω τον εαυτό μου στην τηλεόραση και λέω τι στο slow motion βλέπουμε τι είναι αυτό το πράγμα mm -hmm. εδώ. Εντάξει, φτάνει. Αλλά ε, ένα πραγματικά που θα έλεγα ότι ταιριάζει έτσι σωματότυπος και ο τρόπος με ήταν ο Ντίνος ο... 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 ο και είναι ο Ντίνος ο Μύτροβου, έτσι, δηλαδή ε, ο Ντίνος πραγματικά έχει πολλά στοιχεία των σύγχρονων ε, power forward με εξαιρετικό shoot, με καλό drive με ε, καλή επαφή γενικά και κοντά στο καλάθι ε, ε καλό rebound άμυνα επίθεση, αλτρουιστής ναι, ναι, ναι. ομαδικός τελευταία τελευταία ερώτηση τώρα που Νταλαβερίζεσαι με τα παιδάκια mm -hmm. που γυροφαίνει στην Ελλάδα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ακόμη και αν κάποιο διαφωνεί, ε, δεν μπορεί να μην μπει στη διαδικασία τη συζήτηση των επιχειρημάτων όλη αυτή η ανάλυση την οποία πριν από μερικού μήνε παρουσίασε με το ισπανικό μοντέλο, την καθετοποιημένη παραγωγική mm -hmm. διαδικασία. Ε, αφήνουμε έξω την εθνική, άνδρομη. Και την αποτυχία ή τη μη επιτυχία mm -hmm. στο Ευρώπη Υπάρχει φω, Βλέπετε. Ναι. Καταρχά, θέλω να ξεκαθαρίσω, βλέπετε, τι, να το ξεκαθαρίσω λίγο Λάδα. το κομμάτι ισπανικό μοντέλο. Όχι επειδή οι Ισπανοί παίρνουν τίτλου, «Σώνει και καλά, πάμε στου Ισπανού. Απλά είναι κάτι το οποίο όντω το λέγαμε και προεκλογικά με τον κύριο Λιόλιο ότι πρέπει να πορευτούμε σε αυτό το ε, άξονα. Ε, απλά, σαν παράδειγμα, είχαμε την Ισπανία. Ναι. Πολύ ωραία, είπαμε να κάνουμε αυτό γιατί πρέπει να υπάρχει μια φυσική συνέχεια λοιπόν σε όλε τι ηλικίε και να μην κάνει ο καθένα του κεφαλιού του αναηλικία. Ε, Φέτο, να ξέρετε, έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση σε παιδιά. Κάτι που συνέβη τελευταία φορά σε αριθμό, ε, σε απόλυτο αριθμό από το 1998. Πραγματικά στοιχεία είναι αυτά γιατί έχουμε και το ηλεκτρονικό μητρό, όπω ξέρετε. Οπότε έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Ε, φυσικά ο Γιάννη και ε, η εθνική το... ομάδα αυτού του καλοκαιριού βοήθησε πάρα πολύ και φανταστείτε αν. Η ομάδα πήγαινε και λίγο καλύτερα yeah, με yeah. ένα μετάλλι Τι θα γινόταν. Παρ' όλα αυτά, όμω, βλέπουμε μια μεγάλη στροφή των παιδιών προ το μπάσκετ. Ε, Εμεί κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αγωγητεύσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά, αλλά και φυσικά να κρατήσουμε τα υπάρχοντα, αλλά να δημιουργήσουμε και μια πολύ υγιή ατμόσφαιρα σε όλε τι ηλικίε. Τα παιδιά να διασκεδάζουν, να περνάνε καλά, να υπάρχει αξιοκρατία και αρχέ γενομένε μετά από 4-5 χρόνια, γιατί μιλάμε ότι όλο αυτό δεν Ο γίνεται αυτό. μια μέρα στην άλλη. 4-5 χρόνια να έχουμε πάλι παιδιά τα οποία θα στελεχώσουν την εθνική ανδρών με αξιώσει. Υπόχρεω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά, πάντα. και η δική μου χαρά είναι, ξέρω ότι είσαι πολύ καλό συζητητή, ξέρω ότι έχει επιχειρήματα και από όλα αυτά είναι μια κουβέντα μαζί σου. Και να ευχαριστήσω και του ηθήνοντε του χώρου που μου δώσαν την ευκαιρία να βρεθεί εδώ, έτσι. Λοιπόν, δική μα ευχαριστή, αμοιβαία τα αισθήματα ήταν ο Κώστα Σαρτσαρή σε άλλο ένα επεισόδιο των Lost Tapes με την υποστήριξη τη Τύχημαν. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Lost Tapes. Να είστε εδώ, θα είμαστε εδώ. Γεια σας και χαρά σας και να απολαμβάνετε και να χαίρεστε και να αγαπάτε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εντός παιδιάς και στα πέριξ. Γεια σας.